παρέμβαση για το θέμα της στοχοποίησης καθηγητή από Χρυσαυγίτες στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης κάνει η ΕΛΜΕ Ξάνθης με ανακοίνωσή της, η οποία αναφέρει: «Βανδαλισμός με συνθήματα ακραίου μίσους και την υπογραφή της Χρυσής Αυγής σημειώθηκε στους στίχους σχολικού μας συγκροτήματος για να προπαγανδίσει την ταυτότητα της νεοναζιστικής οργάνωσης που δυνάλει από την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τον μυσαλόδοξο εθνικισμό, αλλά και να εκφοβήσουν με ευθείες στοχευμένες απειλές». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ξάνθης καταδικάζει ομόφωνα το γεγονός και στέκεται στο πλάι των συναδέλφων και συναδελφισσών. Η στήριξη της ΕΛΜΕ Ξάνθης θεωρείται δεδομένη σε όποια προσφυγή για εισαγγελική παρέμβαση και μήνυση κατά αγνώστων. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο και δεν αφορά μόνο στην ευαίσθητη περιοχή της Ξάνθης. Οι συνεχείς προκλήσεις, απόρρια και του εκνευρισμού που δημιουργεί η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες, δεδομένης και της ανόδου ακραίων κυβερνήσεων και νεοναζιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη. Απέναντι σε αυτήν την ανομαλία οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι, εκπαιδευτικοί, μαθήτριες, μαθητές, γονείς και όλη η ελληνική κοινωνία. Αυτός ο τόπος έχει πολλά να διδαχτεί από την ιστορική του διαδρομή. Στα σχολεία μας διδάσκεται το ύψιστο αγαθό της παιδείας μέσα στη δημοκρατία για την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ. Νωρίτερα, το ΠΑΜΕ Ξάνθης ζητούσε να πάρουν θέση για το περιστατικό τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών με ανακοίνωσή του, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Είναι προφανές πως οι νεοναζί ενοχληθήκαν ιδιαίτερα από το γεγονός πως αυτό το σχολείο φάγανε πόρτα από τους μαθητές στην προσπάθειά τους το προηγούμενο διάστημα να χύσουν το εθνικιστικό ρατσιστικό τους δηλητήριο. Η μαζική γενική συνέλευση που είχε αποτρέψει την απόπειρα κατάληψης με εθνικιστικά συνθήματα, η ανάρτηση πανώματος σύνθημα «Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών», η αποφασιστική στάση πολλών καθηγητών και καθηγητριών του σχολείου που αντιτάχθηκαν στην προσπάθεια φαίνεται πως έχει γίνει καρφή στα μάτια τους. Η απομόνωση του νεοναζιστικού μορφώματος είναι υπόθεση κάθε εκπαιδευτικού, γονιού, μαθητή, του εκπαιδευτικού, γονεϊκού, μαθητικού κινήματος, καταλήγει το ΠΑΜΕ Ξάνθης.